Υπεγράφει από τον Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιο η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δαπανών, οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017. Η απόφαση καθορίζει επίσης ποιες κατηγορίες από τους παραπάνω φορολογούμενους εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα. Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψεις υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνουν στις ακόλουθες ομάδες του δίκτυου τιμών κατανάλωσης της Ελστάτ. Στην πρώτη ομάδα ανήκει η διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, στη δεύτερη ομάδα αλκοολούχα ποτά και καπνός, στη τρίτη ομάδα ένδυση και υπόδηση, στην τέταρτη ομάδα στέγαση εξαιρουμένων των ενοικίων, στην ομάδα 5 διαρκή αγαθά ή δινοικοκυριού και υπηρεσίες, στην έβδομη ομάδα μεταφορές εξαιρουμένη στις δαπάνες για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων πλην των ποδηλάτων, στην 8η ομάδα επικοινωνίες, στην 9η ομάδα αναψυχή πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρούμενη στις αγορές καφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών, στη 10η ομάδα εκπαίδευση, στην 11η ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και στη 12η ομάδα άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Το μέτρο για υποχρεωτική και άμεση εγκατάσταση συσκευών POS θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις εστίασης. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εντός των επόμενων ημερών θα εκδώσει και τη σχετική απόφαση. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές στην Καβάλα φαίνεται πως ήδη χρησιμοποιούν τα μηχανάκια POS, όπως τονίζει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης. Από 1η Δευτέρου θα πρέπει να αναγράφεται στα καταστήματα που χρησιμοποιούν μηχανάκια POS, θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο, το οποίο θα είναι πρώτον κοντά στο μηχανάκι, σε σημείο δηλαδή που να φαίνεται προς τον πελάτη και στην προθήκη του καταστήματος. Σε δύο σημεία δηλαδή, έτσι ορίζει συγκεκριμένη εγκύκλιος που έγκυται όσον αφορά τα μηχανάκια. Εμείς έτσι κι αλλιώς σαν Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας αυτό που καταφέραμε και μπορέσαμε και κάναμε πολύ πιο μπροστά από ότι ήρθε η εγκύκλιος ήταν να έρθουμε σε συνεργασία με τράπεζα ύστερα από αίτημα που κάναμε σε όλες τις τράπεζες με μια συγκεκριμένη με την Attica Bank, ούτως ώστε να μας δώσει το καλύτερο, μας έδωσε το καλύτερο ποσοστό προμήθειας και για το μηχανάκι να μην υπάρχει όσον αφορά τιμολογιακή πολιτική όσον αφορά την αγορά του ή προσενοικίαση. Είναι δωρεάν. Από εκεί και μετά, το τελευταίο μήνα υπάρχει μεγάλη χρήση όσον αφορά το πλαστικό χρήμα και τη χρήση είτε χρεωστικών είτε πιστωτικών καρτών από τους πελάτες. Το πρώτο μήνα, το ξεκίνημα δηλαδή της καινούργιας χρονιάς, μας βρήκε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερους τζίρους. Όχι ότι αυξήθηκαν οι τζίροι μας, μην παρεξηγηθούμε. Απλά έγινε μετατόπιση του τζίρου σε πλαστικό χρήμα, σε χρήση πλαστικού χρήματος, που αυτό για μας είναι ένα επιπρόσθετο βάρος, τόσο όσο και να είναι μικρό το ποσοστό της προμήθειας, είναι ένα ποσοστό προμήθειας. Σίγουρα η ρευστότητα είναι πολύ καλύτερη σε χρήμα, σε ρευστό, παρά σε πλαστικό χρήμα. Από εκεί και μετά περιμένουμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται αυτή η χρήση. Εντάξει, δεν έχει να κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή με το αν θα έχεις σε εμφανές σημείο το καρτελάκι, αλλά αφού είμαστε υποχρεωμένοι, οφείλουμε να το κάνουμε. Όσοι χρησιμοποιούμε μηχανάκια πρέπει να το έχουμε. Μείωση εισοδημάτων παρουσίασε το 75,3% των οικοκυριών το 2016 σε σχέση με το 2015 σύμφωνα με ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι προσδοκίες των οικοκυριών για το νέο έτος παραμένουν συντριπτικά αρνητικές, καθώς το 73,5% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόνο το 5,1% αναμένει βελτίωση. Παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου δίνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ για τη ρύθμιση οφειλών έως 500 ευρώ. Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι το πάγωμα των οφειλών για ένα έτος και η παροχή έκπτωσης συνέπειες 10% εφόσον αποπληρώνονται κανονικά οι τρέχοντες λογαριασμοί. Η ρύθμιση αφορά περίπου 1,15 εκατομμύρια πελάτες με συνολική οφειλή περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ. Από την 1η Φεβρουαρίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Όπως τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεάνο Φωτίου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα kea-program.gr είτε στους Δήμους είτε στα ΚΕΠ. Όσοι από τους 700.000 δικαιούχους υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσα στον Φεβρουάριο θα πάρουν κανονικά ό,τι δικαιούνται και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να σπεύσουν όλη την πρώτη μέρα αλλά ούτε και την τελευταία, δήλωσε επίσης.
Για τους φιλοξενούμενους σημείωσε πως για λόγους δικαιοσύνης ισχύει το πλαφόν με βάση τον αριθμό των ατόμων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό. Διευκρίνησε πως αν ένας δικαιούχος έχει εισόδημα, τότε θα δύναται συμπληρωματικά η διαφορά έως το πλαφόν ανάλογα με τα κριτήρια που έχει τεθεί για κάθε κατηγορία.